Μου έδωσε εδώ ένας αδελφός, αυτόν το ξέρετε. Αστερίξ. Ο Αστερίξ. Γνωστό κόμιξ. Ε, γαλλικών κόμιξ. Εν η γραφή πότε εκδόθηκε. Το 2017, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, εξεδόθηκε αυτή η σειρά του Αστερίξ. Παλιά που ήμουν νεότερος, θα διέβαζα κι εγώ. Και μου άρεσε. Ναι. Ιδιαίτερος εκείνος ο Χοντρούλης. Ο Χοντρούλης είναι ο Αστερίξ. Ο Βελίξ. Ο Βελίξ. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ο Βελίξ. Ναι. Και τι γράφει παρακαλώ εδώ μέσα. Μετεκπλήξεως. Για να δείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς προετοιμάζουν τις μάζες για όλα αυτά που ζούμε τώρα, που το 17. Γράφει για μια αρρώστια. Λοιπόν, η οποία λέει θα έρθει εις τους κατοίκους της Ρώμης της καημένης που εδοκιμάστηκε περισσότερο από όλους και τώρα πάλι επέστρεψε. Και ακούτε, αφού τον γράφει με μία μάσκα να είναι πάνω σε έναν άρμαν, λέει, και δίπλα είναι ο Βελίξ, και ειδού το φαβορί μας που έρχεται κατευθείαν από τη Ρώμη, ο πρωταθλητής με τις νίκες, ο αποκαλούμενος μασκοφόρος ηνίοχος, ο μεγάλος κορονοϊούς και ο πιστός του ο Βακύλους. Ακούτε? Είπατε! Ο μεγάλος κορονοϊούς. Το 17 παρακαλώ. Μιλά για τον κορονοϊόν ο οποίος έρχεται και θα βάλει σε όλους μάσκες και φωνάζει ο κόσμος όλος αφού νικά ο κορονοϊός. Κορονοϊούς, 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 κορονοϊούς. Ακούτε? Στο λέω έτσι για να έχουμε και λίγη υποψία ότι κάποιοι εργάζονται για μας χωρίς εμάς, πριν από μας, για μας. Ε? Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Κορονοϊούς, 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 κορονοϊούς. Ακούτε?